Αθήνα, Κάιρο και Λευκοσία αποτελούν πλέον πυλώνες συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το επισφράγησαν σήμερα με την τριμερή συνάντηση στην Αθήνα. Σαφή και ισχυρά μηνύματα ασφάλειας και σταθερότητας προς κάθε κατεύθυνση έστειλε η τρίτη τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, καταδικάζοντας παράλληλα την παραβατική λειτουργία της Τουρκίας σε Κυπριακή Άοζα αλλά και στο Αιγαίο. Καταδικάσαμε τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου που αποτελούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της χώρας μας, που είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Το μήνυμα συνεργασίας και ασφάλειας, όπως επεσήμανε ο Έλληνας Υπουργός, το έστειλαν και οι τρεις ηγέτες των χωρών από την 7η τριμερή συνάντηση κορυφής στην Αίγυπτο πριν από ένα μήνα. Κοινός στόχος των τριών χωρών είναι να συνεχιστεί η αμυντική του συνεργασία πέρα από τις κοινές τους ασκήσεις και σε άλλους τομείς. Συμφωνήσαμε σήμερα να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας που έχει προσλάβει ιδιαίτερη δυναμική και να την εμπλουτίσουμε με νέες πτυχές όπως η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση κρίσεων και η συνεργασία στον αμυντικό τεχνικό τομέα. Οι τρεις υπουργοί εξέτασαν επίσης την τουρκική εισβολή στη Συρία, καθώς αυτή αναμένεται να αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Μοχάμεντ Αχμέντ Ζακί επεσήμανε από την πλευρά του πως υπάρχει απόλυτη συμφωνία στα θέματα ασφάλειας και προκλήσεων στην περιοχή. Ο Κύπριος Υπουργός επεσήμανε πως την τριμερή απασχόλησε και η κατάσταση στη Λιβύη, για την οποία και οι τρεις χώρες επιζητούν πολιτική λύση. Αύριο και οι τρεις υπουργοί θα μεταβούν στα πλοία του ελληνικού, του αιγυπτιακού και του κυπριακού πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να παρακολουθήσουν το σενάριο απόβασης στο πλαίσιο της άσκησης Μέδουσα.